Καλησπέρα από το μαγευτικό Μοντε Κάρλο. Εδώ που ένα χρόνο μετά ο Ολυμπιακός πρωταθλητής για μια ακόμη φορά επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπέου του Champions League. Κοντά μας ο πρόεδρος των Ερυθρολέφων, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κλήρωση, όπως είδαμε ωστόσο, δεν ήταν αυτή που θα μέναν οι φίλαθλοι του, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Ομάδες όπως η Juventus, πρωταθλήτρια Ιταλίας 33 φορές, η Μπαρσελόνα 24 φορές. Ο Ολυμπιακός στον τομέα αυτό βέβαια υπερτερεί, γιατί έχει πάρει 44 πρωταθλήματα και η τρίτη Sporting στην Πορτογαλία με 18 πρωταθλήματα. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε? Όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε τη χειρότερη δυνατή κλήρωση. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια ευκαιρία να γράψουμε χρυσή ιστορία. Χρειάζεται, όπως είπα, λίγο τύχη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ δουλειά. Εμάς μας αρέσουν τα δύσκολα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Και όπως είπα, η ιστορία γράφεις όταν κερδίζεις πολύ μεγάλες ομάδες. Εδώ είναι μια ευκαιρία που μας δίνεται να το αποδείξουμε. Στην αρχή του καλοκαιριού, μόλις είχατε ανακοινώσει τον νέο πρόεδρο των Ερυθρολέφων, τον Μπεσνίκ Χάση. Τον νέο προπονητή. Ναι. Πολλοί επιδοκίμασαν την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι παίρνετε κάποιον που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Αν και ο κύριος Χάση, όπως έχει δείξει και με την Άντερλετ και με τη Λέγκια Βαρσοβίας, έχει καταφέρει να οδηγήσει αίτητος μάλιστα τις ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Δικαιωθήκατε βέβαια για την κίνηση σας αυτή. Και... μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον κύριο Χάση. Ο κύριος Χάση έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από διεθνή παιχνίδια και το απέδειξε κιόλας. Πιστεύω ότι θα πράξει το ίδιο και στα παιχνίδια που θα έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, για την υπέρβασή μας στο Champions League. Μες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Χρειάζεται, όπως είπα, πολλή δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και εμείς είμαστε συνηθισμένοι και στην πολλή δουλειά και στις μεγάλες προσπάθειες. Η Juventus, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν φιναλίστ φέτος στο Champions League. Είναι ξανά το μεγάλο φαβορί. Θα είναι ίσως η πιο δύσκολη αντίπαλη, θεωρείται, από τις τρεις, ή μαζί με την Μπαρσελόνα στο ίδιο επίπεδο? Σίγουρα στο ίδιο επίπεδο είναι. Η Μπαρσελόνα είναι μια τεράστια ομάδα. Η Juventus, το ξέρουμε όλοι. Ακόμα και η Sporting είναι η καλύτερη ομάδα που μπορούσε να σου τύχει στο τέταρτο γκρουπ. Άρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ ψηλός. Σας είπα και πάλι, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Τα κεφάλια κάτω, σκληρή δουλειά και πάμε για το καλύτερο. Και είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Ο στόχος του Ολυμπιακού για φέτος, εντός ή εκτός συνόρων, ποιος είναι? Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Να προσφέρει θέαμα και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο Champions League. Κάθε χρόνο τα ίδια. Οι μεταγραφές τελειώνουν 31 του μηνός. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνετε κάποιο δώρο έκπληξη στους φιλάδους των Ερυθρολεύκων? Σίγουρα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα κοιτάξουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις επόμενες μέρες. Και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Φέτος όλοι εξεπλάγησαν με την εντυπωσιακή κίνηση της Paris Saint-Germain να εξαγοράσει τη ρήτρα από την Μπαρσελόνα του Νεϊμάρ με τα 222 εκατομμύρια. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Κοιτάξτε, το επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Στην Ελλάδα έχουμε καθυστερήσει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως μπορούμε να δούμε στην Αγγλία, στην Ισπανία και στις υπόλοιπες χώρες, αλλά πολύ περισσότερο στην Αγγλία. Επίσης υπάρχουν ιδιοκτήτες ομάδων που έχουν να κάνουν με τα ίδια τα κράτη και υπάρχουν τεράστια sponsorships, όπως έγινε και με την Paris Saint-Germain, με τον Neymar. Και αυτό κάνει τη ζωή μας πολύ πιο δύσκολη, την καθημερινότητά μας, αν θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός με αυτές τις ομάδες. Άρα χρειάζεται και στην πατρίδα μας να κάνουμε πράγματα τα οποία να βοηθάνε τις ομάδες να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Για μένα δεν θα είναι δύσκολο να πάρθουν ορισμένα μέτρα, να υπάρξει μια συνεννόηση
και να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Αν αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι σήμερα, όπως είναι τα τελευταία χρόνια, οπωσδήποτε θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν ορισμένοι, τόσο καλύτερο θα είναι. Ο Ολυμπιακός έχει τραβήξει το δικό του δρόμο όλα αυτά τα χρόνια, έναν μοναχικό δρόμο. Έχουμε δώσει τους αγώνες μας, έχουμε βγει πολλές φορές νικητές και προσπαθούμε κάθε μέρα να το πετύχουμε αυτό. Αν είχαμε βέβαια και ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και υπήρχε συνεννόηση σε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Μακάρι κάποια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Θεωρείτε ότι η σεζόν που ξεκίνησε φέτος θα είναι καλύτερη για τον Ελληναφύλαχλο σε γενικό επίπεδο, εννοώ? Γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα παραμένει το πρώτο φαβορί. Κοιτάξτε, εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας και κοιτάζουμε πώς θα γίνουμε κάθε χρόνο καλύτεροι. Μακάρι μέχρι το τέλος των μεταγραφών, μακάρι και οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές, οι παίκτες των υπόλοιπων ομάδων να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο και να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε όλοι μας, για να μπορούμε και εμείς στην Ευρώπη να φέρουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά όπως σας είπα, εμείς κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη.